Πάμε για το μακιγιάζ. Γιατί φυσικά χωρίς μακιγιάζ δεν γίνεται τίποτα. Και τα μοντέλα από το μακιγιάζ ξεκινάνε. Πρώτα βάζω καλυπτικό εδώ πράσινο για να μην φαίνονται οι μαύροι κύκλοι. Κοίτα, σήμερα κοιμήθηκα. Παρόλα αυτά έχω μαύρους κύκλους. Ένας ζωγράφος μου είχε πει ότι έχω πολύ κοβάλτιο. Γενικά τα έχω όλα μπλε, όλο φλέβες μπλε είμαι. Κανείς δεν είναι τέλειος άβαφος. Εδώ που τα λέμε. Έχω άδικο. Λοιπόν, κάτσε να το καλύψω. Το μακιγιάζ είναι πολύ εύκολο όταν φοράω φακούς επαφής. Γιατί βλέπω σαν άνθρωπος. Όταν όμως δεν φοράω φακούς επαφής, είναι πολύ δύσκολο το μακιγιάζ, παιδιά. Λοιπόν, βάζω αυτό από την NYX. Μιλάμε, ρε παιδιά, στο προηγούμενο βίντεο που ανέβασα, τα έδειξα όλα και πάλι με ρωτάτε. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube, στο elenastore.gr, να μπείτε στην playlist και εκεί στις συμβουλές που έχω για το μακιγιάζ, έχω για το πρόσωπο και το σώμα, κάτι συμβουλές. Θα το δείτε, εκεί που λέω πρόσωπο και σώμα. Εκεί. Θα μπείτε να δείτε ξανά το βίντεο. Γιατί, εντάξει, δεν μπορείς να τα θυμάσαι, το ξέρω. Πάρε και ένα στυλό και ένα χαρτί. Μπορείς επίσης να βγάζεις φωτογραφία την ώρα που βλέπεις το βίντεο. Κάνε screenshot, ρε παιδί μου, στο κινητό σου, για να δεις, να τα έχεις σημειωμένα, ρε παιδί μου, να τα έχεις στο αρχείο σου, όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Κάτσε. Ορίστε. Της Estée Lauder. Εννοείται ότι θα πας εκεί σε μια υπεύθυνη κοπέλα που κάνει καλά τη δουλειά της, γιατί όλες δεν κάνουν καλά τη δουλειά της, και θα της πεις να σου δείξει το χρώμα που ταιριάζει στο δικό σου δέρμα. Δεν θα βάλεις ό,τι να είναι. Εγώ μπορώ να βάζω το 5, το 1, το 3. Τι σχέση έχει το δικό μου δέρμα με το δικό σου. Θα προσέχεις, πάντα θα πηγαίνεις να παίρνεις καλλιντικά το πρωί για να βγαίνεις έξω να δεις τι σου δείξανε. Εγώ έτσι κάνω. Τις λέω όλες, θέλω αυτό, μου προτείνουν κάτι, το βάζω και βγαίνω έξω για να το δω. Γιατί μέσα στο χώρο εκεί με τα φώτα, όλα φαίνονται διαφορετικά. Όταν βγεις έξω, θα τα δεις όλα πιο σωστά. Λοιπόν, πάμε, το επόμενο. Έχουμε και λέμε, έχω τη Cere Due. Αυτό το νούμερο 413, το οποίο τελικά μου είναι λίγο σκούρο. Το προηγούμενο που είχα πάρει ήταν καλύτερο και τα βάζω και μου είναι λίγο σκούρο. Βάζω εδώ στα μάτια λίγο για φωτοσκιάσεις, βάζει λίγο εδώ για να μην κρέμονται αυτά. Για να φαίνεται πιο ομοιόμορφο. Βάζεις λίγο και στα αυτιά. Εδώ και κάνεις κοψίματα και λίγο εδώ πάνω. Τώρα έχω και την κορδέλα εγώ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι το κάνω. Μετά ίσως χρειάζεται λίγο επιδιόρθωση. Βάζω τη Estée Lauder μία κρεμούλα εδώ για ενυδάτωση κάτω από τα μάτια. Το ενυδατώνω λοιπόν το μάτι. Το κάνεις έτσι λίγο να την απλώσεις την κρέμα. Και μετά βάζω το κονσίλερ της Estée Lauder σε αυτό το χρώμα, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι χρησιμοποιώ άλλο χρώμα που μαυρίζω. Το χειμώνα χρησιμοποιώ άλλο. Α, αυτό πρέπει να το προσέχεις. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς την ίδια βάση χειμώνα-καλοκαίρι. Πρέπει να προσέχεις τα χρώματα που χρησιμοποιείς το χειμώνα να μην είναι ίδια με το καλοκαιριού. Γιατί το καλοκαίρι όσο να είναι μαυρίζεις και λίγο. Λοιπόν, ωραία. Αυτό το περίσσεμα από το κονσίλερ το βάζω εδώ γιατί έχω την ευριακή εδώ. Και πάμε. Παίρνω εδώ το φως της NYX. Αυτή η κασετίνα ξεσκίζει. Αν πας στη NYX είναι η πιο δυνατή τους κασετίνα, θα δεις. Βάζω λίγο φως εδώ πάνω. Φως το λέω εγώ γιατί είναι μια σκιά. Ανοιχτόχρωμη, ουσιαστικά αυτό κάνει, φωτίζει.
και βάζεις και εδώ μέσα. Βάζεις και από εδώ. Κάτσε λίγο να το τσεκάρω. Εντάξει, εντάξει, το τσέκαρα. Τώρα για μολύβι θα βάλω αυτό της Estée Lauder. Ούτε ξέρω τι αριθμός είναι. Αυτό είναι σαν φούξια. Δεν είναι ακριβώς φούξια βέβαια. Αλλά μου πάει πάρα πολύ με τα μάτια μου που είναι πράσινα και μου αρέσει, το χρησιμοποιώ. Σήμερα θα κάνω κάποια βίντεο. Θέλω να κάνω και live για να δούμε. Εδώ στην πορταριά. Και είπα να σου κάνω και το βίντεο. Καλά, που ήρθα εδώ δύο μέρες, εννοείται ότι έκανα πολλά βίντεο και θα σας τα ανεβάσω σιγά σιγά, θα δεις. Κάτσε λίγο να ξύσω μολύβι. Το έβαλα το μολύβι, ξέρεις, με τη γραμμή επάνω, το έβαλα από μέσα. Εγώ επειδή κάποτε είχα μεγάλα μάτια, μου έχει μείνει συνήθιο και το βάφω από μέσα. Αλλά αν νομίζεις ότι στο δικό σου το μάτι ταιριάζει το μακιγιάζ απ' έξω, θα το κάνεις απ' έξω. Πρώτα βάζω τη μάσκαρα αυτή, τη Move, γιατί έχει ψηλό βουρτσάκι και τη βάζω για να ξεχωρίσει λίγο τις βλεφαρίδες και μετά βάζω μία πιο έντονη, τη μαύρη. Αυτή είναι Kiko και αυτή είναι Kiko. Την είχα πάρει σε Move, τη φοράω και σκέτη επειδή τα μάτια μου εμένα είπα ξανά ότι είναι πράσινα. Ταιριάζει το Move, μου πάει. Και μετά βάζω Ere Due, αυτή τη μάσκαρα, η οποία είναι πιο χοντρή και το κάνει πιο έντονο το μάτι και τις πλευαρίδες εδώ. Μ' αρέσει. Κάτσε λίγο να τα βάλω και σωστά. Σήμερα θα βάλω το ρούζ της Estée Lauder, το 210. Είναι ροζ απαλό, δεν είναι έντονο. Μου αρέσει γιατί ειδικά όταν φοράω έντονα χρώματα πρέπει να φοράω πιο απαλό ρούζ γιατί αλλιώς είμαι πανηγύρι. Βάζω λοιπόν εδώ στα μάγουλα και κάνω και μια γραμμή έτσι, παίρνει λίγο χρώμα γιατί δεν θέλω να μπω σε όλη τη διαδικασία αυτή που κάνεις γωνίες εδώ, λεπταίνεις τη μύτη κτλ. Τέλος πάντων δεν μου χρειάζεται κιόλας, δεν έχω και καμιά χοντρή μύτη. Εντάξει, μια χαρά είναι η μύτη μου, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε να βάλουμε άλλο φωτιστικό, το highlighter, εδώ. Εταιρεία μία, αριθμός δεν έχει. Είναι αυτό το μασιμολευκό, δεν ξέρω, το βάζεις εδώ. Εδώ. Μια χαρά το βλέπω. Ωραία. Και τώρα θα πάω να φάω και μετά θα βάλω κραγιόν. Θα σου το δείξω βέβαια σε βίντεο. Προσπαθούμε να συνεφέρουμε και το μαλλί που το πατήσαμε από τις κορδέλες. Έτοιμη λοιπόν, έφαγα και ήρθα τώρα εδώ να συνεχίσω το κραγιόν. Περίγραμμα κάνω με ένα μολύβι χιλιών, το οποίο το έχω από το μαγαζί μου 100 χρόνια πριν. Το περίγραμμα δεν το πάμε μέχρι τέρμα, για να φαίνεσαι πιο μικρή και πιο φρέσκια, το σταματάς λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν το έκανα καλά, κάτσε. Καλέ, είχα μαζί μου καθρέφτη. Ξέχασα να το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, μετά το περίγραμμα βάζω ένα... της Ράντια, είναι ένα κραγιόν, το οποίο είναι πολύ ενισχυμένο, σταθερό κραγιόν που λέμε. Έχει διαλυθεί λίγο, τέλος πάντων. Δεν το ξαναβγάζει η Ράντια και με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Το περνάς πάνω από το περίγραμμα. Σου σταθεροποιεί το περίγραμμα. Λίγο λερώθηκα. Το μακιγιάζ. Βγαίνει πολύ μεγάλο το βίντεο, ρε παιδιά. Και μετά βάζω ένα φούξια και ανοιχτόχρωμο, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο κραγιόν να έχει σκούρο απ' έξω και ανοιχτό από μέσα. Και να μην είναι... πώς να το πω... να σβήνει το ένα με το άλλο. Εγώ χρησιμοποιώ φούξια κραγιόν, ασορτή με τα μαλλιά μου, από όλες τις εταιρείες.
Έχω από όλες τις εταιρείες το φούξια, το φωτεινό όμως, όχι το σκούρο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το φωτεινό. Και έχω πάρει βασικά 4-5 κραγιόν και έχω αυτά. Επειδή μερικά τα πήρα πέρσι, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν. Γι' αυτό σε όποια εταιρεία και να πας θα πεις χρειάζομαι φούξια. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Τώρα έχω βάλει, α, να σου το δείξω. Για να σταθεροποιήσω το μακιγιάζ μου, βάζω αυτό από τη Mastix Spa, το οποίο έχει αντιλιακό φίλτρο. Είναι δροσιστικό σπερέι προσώπου, το οποίο το αδειάζω εδώ μέσα σε ένα μικρό που έχω από ένα άρωμα αρχαίο. Το αδειάζω εδώ και το έχω εύκολο στην τσάντα μου και ψεκάζω τι ώρα θέλω και για αντιλιακή προστασία, αλλά και για να σταθεροποιώ το μακιγιάζ. Λοιπόν, αυτό έχει καλύτερο ψεκαστήρι και μ' αρέσει γιατί πιτσιλάει πολύ λίγο και δεν μου χαλάει το μακιγιάζ. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το μακιγιάζ μου? Καλά, εξαρτάται από το φως. Κοίτα τι ωραίο φαίνεται εδώ που έχω καλύτερο φως. Θα σου κάνω και βιντεάκια να σου δείξω πώς θα βγάζεις πιο ωραίες φωτογραφίες και πώς θα βρίσκεις το σωστό φωτισμό για να βγαίνεις κούκλα. Θυμήσου το. Θα τα ετοιμάσω και αυτά. Λοιπόν, πολύ ωραία νομίζω. Γράψε μου και τη γνώμη στα σχόλια.